Καταρχήν, Βασίλη, θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Ειρήνη, αγάπη και ό,τι καλύτερο εύχομαι σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους ποδοσφαιριστές, στους παράγοντες που δίνουν μάχη για να υπάρχουν οι ομάδες στις κατηγορίες. Και όπως έχω πει, μακάρι το 23 να έχουμε λιγότερα άτομα και περισσότερους ανθρώπους. Από εκεί και πέρα, θα μιλήσω για το ματς πολύ γρήγορα. Δύο εβδομάδες διακοπής. Ξέρεις πολύ καλά ότι είναι πολύ δύσκολο για τα παιδιά. Θέλουν να ξεκουράζονται, θέλουν να είναι με τις οικογένειές τους, θέλουν να έχουν και αυτά τα παιδιά τις στιγμές τους και καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολο να έρχονται για προπόνηση. Εμείς προσπαθούμε από τη μεριά μας να τους φέρουμε στο γήπεδο. Πέρα από το για να έχουν ροή, για να έχουν αερόβια κατάσταση καλή, για να μπορούν να αγωνίζονται σωστά. Ή να ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό και συνήθως αυτά τα παιχνίδια, γι' αυτό και πήγε έτσι και αυτό το μάτς σήμερα, αυτά τα παιχνίδια θέλουν περισσότερο αυτοσυγκέντρωση. Δεν υπάρχουν δυνάμεις πολλές, δεν υπάρχει καθαρό μυαλό και γι' αυτό ζήτησα από τα παιδιά σήμερα πριν το μάτς να έχουν αυτοσυγκέντρωση. Για να βγάλουμε ό,τι έχουμε δουλέψει την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα ευτυχώς ήρθανε τα παιδιά δύο φορές. Και είναι δύσκολο για μας, Βασίλη, να ξέρεις, για να βάλουμε τα παιδιά σε ένα τρόπο παιχνιδιού. Ό,τι και σύστημα να βάλει ο προπονητής, δεν βγαίνει εάν τα παιδιά δεν έρχονται στο γήπεδο. Έτσι λοιπόν του ζήτησα αυτοσυγκέντρωση. Την είχαμε σε μεγάλα διαστήματα. Ήξερα ότι το ματς ήταν δύσκολο λόγω της διακοπής, του καιρού της διακοπής Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Ευτυχήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο μετά την ισοφάριση που δεχτήκαμε από μία φάση και μόνο που έκανε ο Τρίκαρδος για 60-70 λεπτά. Όμως βρήκαμε τα ψυχικά αποθέματα και βάλαμε το δεύτερο γκολ και πήραμε τους 3 βαθμούς που είναι σημαντικοί για μας, γιατί κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι να είμαστε καλύτεροι και να παίρνουμε αυτό που μας αξίζει.